βλέπω ότι βλέπουμε εδώ με τον κύριο Κώστα ότι υπάρχουν παιδιά που έχετε κάποιο ταλέντο. Βέβαια, να μην σας πω και ψέματα, ότι οι διαφορές με τις ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, οι Ακαδημίες που δουλεύονται χρόνια, έχετε διαφορά. Και έχετε διαφορά, όχι ότι εσείς είστε λιγότερο ταλέντο, αλλά απλώς εκεί κάνω πολύ προπόνηση. Και η προπόνηση βελτιώνει τα ελαττώματα πιο γρήγορα. Άρα το μυστικό για σας είναι η περισσότερο προπόνηση και να είστε, να ακούτε τους προπονητές σας. Εμείς θα βοηθήσουμε τους προπονητές σας όσον αφορά το ασκησιολόγιο, τον τρόπο μεθοδολογίας που μπορείτε να δουλέψετε καλύτερα. Εσείς απλώς θέλουμε να είστε πειθαρχημένοι σε αυτό που θα σας λένε οι προπονητές σας. Σήμερα είναι η αρχή που ήρθαμε εδώ πέρα. Θα έχουμε και άλλες επαφές, είναι μια πρώτη γνωριμία. Θέλουμε να μας μεταφέρουν τα καλύτερα για σας και μακάρι αύριο μεθαύριο που θα ξαναρθούμε, να δούμε πόσο βελτιωθήκατε, να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποια παιδιά πάνω σε εμάς εκεί πέρα για να κάνουμε προπόνηση, να δοκιμαστούν, να τεσταριστούν και με εμάς. Αυτό θα είναι η επιτυχία πρώτα απ' όλα εδώ των προπονητών, άμα το θέλετε και εσείς βέβαια. Αυτά εν ολίγης. Σας ευχαριστώ που μαζευτήκατε έτσι εδώ και τους γονείς σας και εσείς. Τι να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό Πάσχα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Κύριε Κώστα, άμα θέλεις να πεις τίποτα. Λίγα λόγια, γιατί εγώ δεν ξέρω τα μικρά. Ο κύριος Κώστας είναι μεγάλος. Αυτό που είπε ο κύριος Κώστας είναι υπομονή και δουλειά αυτή, παιδιά. Αυτό που σας λείπει είναι η οργάνωση, γιατί εμείς έχουμε παιδιά που είναι επίλεκτα. Δηλαδή τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα και βρίσκουμε τα καλύτερα παιδιά. Όπως είπε ο κύριος Λαγωνίδης, εδώ υπάρχουν παιδιά που έχετε ταλέντο, αλλά είστε αδούλευτοι. Γιατί κάνετε μαζικό αθλητισμό, αυτό είναι κατανοητό έτσι. Με την οργάνωση που μπορεί να γίνει τώρα και την προσπάθεια των παιδιών που είναι κοντά σας, να σας δώσουν αυτό το κίνητρο ώστε να εξελιχθείτε και να γίνετε καλύτεροι. Και κάποια στιγμή, σε χρόνο κοντινό, μπορεί να ανεβούν και κάποια παιδιά να κάνετε προπόνηση με τα τμήματα του ΠΑΟΚ και πάνω να δείτε πώς είναι και εκεί το υλικό της ηλικίας σας. Εντάξει, υπομονή, δουλειά, όρεξη, καλοί μαθητές στο σχολείο, γιατί αν δεν έχετε πνευματική διάβγεια δεν θα βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο θέλει σκέψη και καλούς χαρακτήρες. Καλές γιορτές σε επιδό και εγώ, οι πρώτοι επαφή πιστεύουν να είναι και να έχουμε συνέχεια καλή. Εντάξει. Μπράβο παιδιά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Μπράβο παιδιά, μην σας κρατάμε άλλο στο λίγο. Είναι που ήρθαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εσύ θα σου γνωρίζετε, εγώ παιδί είμαι παλιός. Τους έχω ζει στα γήπεδα, είναι τιμή μας που ήρθαν εσύ κάτω. Ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που υπήρξαν στην Ελλάδα. Εντάξει, τυχερή. Όχι τώρα που γίνεται. Θέλω για το βρωμοπόδαρο που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Και το κεφάλι που είχε ο μαλλιού μας. Δόξα τω Θεώ, να είστε εσείς. Πήραμε πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, παίξαμε εναντίον, γιατί οι μικροί μόλις ακούσαν τον Μαραντόνα, δεν το ξέρετε, παίξαμε εναντίον της Νάπολη, που ήταν ο Μαραντόνα. Μεγάλη τιμή για μας που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και άλλους ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο. Εμάς είναι χαρά μας και σας λέω, άμα όσο ενδιαφέρον δείχνετε εσείς, θα δείξουμε και εμείς περισσότερο ενδιαφέρον. Άμα δούμε ότι δεν κάνετε προσπάθεια, και εμείς αναγκαστικά θα κοιτάξουμε και αλλού. Εντάξει, θα οργανωθείτε και σε ρούχα σιγά σιγά πιο καλά και όσον αφορά την προπόνησή σας θα είναι πιο καλά τα πράγματα και να το πείτε και στους φίλους σας ότι πλέον εδώ τα πράγματα αλλάζουν, ότι εδώ οι άνθρωποι σας σκέφτονται, νοιάζονται και θα κάνουν καλύτερα πράγματα για την Ακαδημία. Και όσοι φίλοι σας δεν είναι πουθενά, να τους φέρετε εδώ πέρα. Ανοίγει μία πόρτα, παιδιά. Εντάξει. Άλλο να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να σας βλέπουν και άλλο να είστε. Άντε, έλεξε κούραση. Φιλοξενούμε τους ανθρώπους από το τμήμα του ΣΚΑΤ του ΠΑΟΚ, όπου οι άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί μας για να μπορέσουν να μας δώσουν την προνοσία τους για να πάμε ένα σκαλί παραπάνω και τις ακαδημίες. Πρώτα απ' όλα, ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ, μετά από κάποιο τηλέφωνο που έγινε από τους ανθρώπους, από τους υπεύθυνους εδώ της Ακαδημίας και της ομάδος, αμέσως εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε και εμείς να δώσουμε τα φώτα σε μια περιοχή που είναι που θέλει γνώσεις περισσότερο για να αναπτύξει το ποδόσφαιρο της περιοχής και σκέφτεται τα παιδιά της περιοχής. Είναι μια πόλη, ένα νησί πασίγνωστο
και κάνει καλό και εμάς σαν ΠΑΟΚ να θέλει τη συνεργασία μας. Γι' αυτό λοιπόν ήταν εύκολη η απόφαση το να έρθουμε εδώ πέρα εγώ και ο κύριος Μαλίθας για να κάνουμε την πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους και να τους οδηγήσουμε με την εμπειρία που έχουμε, την τεχνογνωσία να τους μεταφέρουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ βοηθάει, ο ΠΑΟΚ ενώνει και βοηθάει όσους ζητάνε βοήθεια. Και εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό και θα το κάνουμε και αφιλοκερδώς. Οπότε να θεωρήσουμε ότι πολύ σύντομα ίσως να έχουμε ακόμα μια επίσκεψη, έτσι. Δηλαδή θα υπάρχει μια συνεχή επαφή με την ομάδα. Από τη στιγμή που, ναι, εντάξει, να μην επισημοποιήσουμε μια συνεργασία, αλλά είναι δεδομένο, να το θεωρούμε δεδομένο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιοχή, βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο. Εμείς θα βοηθήσουμε από άποψη προπόνησης κάποια πράγματα λίγο που είναι πρωτόγνωρα λίγο για το νησί, με την εμπειρία που έχουμε. Θα δείξουμε τα φώτα μας εκεί. Να ρωτήσω, ήρθατε μόνο για τις ακαδημίες ή θα ρίξετε και κάποιο μάτι και στη μεγάλη ομάδα? Μα ευκαιρία είναι να δούμε και τη μεγάλη την ομάδα. Είχε κάνει θαυμάσιες εμφανίσεις, είχε κάνει ένα σερί 11 νικών. Ακούστηκε λίγο πολύ. Δεν είναι κακό. Έτσι. Μόνο καλό γίνεται. Βέβαια. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ, που γνωρίσαμε αυτούς τους θαυμάσιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το νησί, για τα παιδιά τους. Και εμείς θα είμαστε κοντά τους σε οτιδήποτε χρειαστεί.